Σοφία, ξεκινάμε με σένα. Τι σημαίνει άσχετη? Not relevant. Ό,τι δεν ξέρεις. Ναι. Δεν γνωρίζεις. Ούτε καν. Ούτε καν. Επερδεύτηκα λίγο με αυτή τη λέξη. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Μα εσύ το είπες. Άσχετη, δεν είπες. Άσχετη ως προς το τι είναι η ιδιότητα. Είναι λίγο προσβλητική. Είσαι άσχετη, δεν είπες. Ιδιότητα, δεν γνωρίζετε την είπες τη λέξη, κορίτσι μου. Την είπες τη λέξη. Και με κατηγορείτε ότι έχω στη λίστα. Την ξεστόμησες εσύ αυτή τη λέξη. Πες μου, ναι ή όχι. Άσχετη ως προς τον άνθρωπο. Ναι ή όχι. Τον είπα. Μπράβο. Το είπε εκείνη. Δηλαδή εσύ τόσο ναι, που μας έχεις κατηγορήσει. Ναι, αναφέρθηκε σε μένα ότι εγώ είμαι άσχετη. Εγώ είπα ότι είσαστε άσχετες ως προς τον άνθρωπο. Α, οκ. Μου αρέσει πάρα πολλά, πάρα πολύ. I love the τσέντα. Τσέντα είναι απίστευτη για μένα. Κόσμημα. Και αν έβαλες και ένα κόκκινο κρεόν, δεν θα φαίνεται τόσο πολλά από μια άλλη ιστορία, ας πούμε. So, εγώ να σου δώσω αυτό σήμερα. Wait, Χριστρία. Χριστρία, καταπληκτικό, από το πουθενά. Δεν το περιμέναμε καθόλου. Εγώ είμαι in a good mood σήμερα. Δεν είναι χαλασμένο το mood μου σήμερα. Ναι, αυτό βλέπω. Θα συνεχίσει το Χριστρία τώρα με τον Στέλιο ή θα γίνει αλλιώς τώρα? Χριστέ μου, δεν ξέρω. Χριστέ μου σίγουρα. Κοίταξε, δεν ξέρω που να εστιάσω. Μα γι' αυτό και τα έβαλα όλα. Από ήθελα να κάνω ένα. Τι να πρωτοσχολιάσω. Έχεις βάλει και το print πάνω. Έχεις την ασημένια φούστα. Έχεις το κόκκινο βελούδο που δεν ταιριάζει καθόλου με το ασημή μεταλλικό. Έχεις άλλο μεταλλικό συνδυασμένο με γκρίζ. Βάλει χίλια πράγματα. Και χάρηκα, λέω, θα μου βάλει ένα δύο και θα χαρώ. Είναι λοιπόν, χάλια, από το Χριστρία στο Χριστένα και πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με... Το Χριστέ μου. το Χριστέ μου ήταν πιο πριν. Γιατί έπαθες γεωργία πριν 3-4 εβδομάδες? Γιατί χάρηκα και εγώ, λέω, βρέθηκε άντρας να με βγάλει ραντεβού. Μήπως γίνεται πάμε το να τα βάλουμε όλα. Πραγματικά, έβαλες τόσα πολλά πράγματα που δεν είναι και ωραία και δεν συνδέονται. Και είναι, δηλαδή, το μάτι δεν ξέρει πού να σταματήσει. Το καταλαβαίνω, αλλά η προσπάθειά μου ξεκίνησε από εκεί, ότι είμαστε σε ένα παιχνίδι τα που πιο απλά πλέον. Που εσύ δεν έχεις βοήθεια. Όχι, καμία σχέση. Εκτός από αυτό, δεδομένο. Επειδή όσο μιλάγατε, γινόταν ένας πανικός για βοήθεια ή όχι. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποια κορίτσια εδώ που έχουν βοήθεια και ότι εσύ παλεύεις μόνη σου? Εγώ ξέρω 1000% ότι παλεύω μόνη μου. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν εγώ πηγαίνω σε κάποια μαγαζιά και έρχονται και μου λένε «Α, ήρθε και ο Τάδε να πάρει ρούχα για τη Τάδε», αυτός πώς λέγεται? Ποιος Τάδε? Δεν μιλάω για σένα. Λέω γιατί πετάγεσαι. Όταν εγώ ακούω τέτοια λόγια και λέω, μου λένε «Ο δικός σου ποιος είναι?» Λέω «Ποιος δικός μου?» Στη λίστα? Όχι, λέω, μόνη μου παλεύω. Κοίταξε, η εξέλιξη του καθενός θα φανεί και μην νομίζετε ότι εμείς δεν έχουμε την εμπειρία. Γι' αυτό λέω ότι μιλάω για μένα 1000%. Να καταλάβουμε ποια κορίτσια έχουν μια βοήθεια. Πολλές φορές θα γνωρίζουμε και το στη λίστα. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Γνωρίζουμε. Έχω πάει όμως σε μαγαζιά που μου έχουν πει. Γιατί δεν το ξέρουμε σίγουρα. Άκου να σου πω τώρα. Έκανες πολλές αστοχίες. Δηλαδή αυτή η τσάντα δεν ταιριάζει με τίποτα. Έχει ένα πολύ έντονο χρώμα με μια χειρολαβή που είναι πολύ απαστράπωσα και αυτή, όπως τα σκουλαρίκια. Ναι, αλλά είναι ωραία όμως. Δεν είναι ωραία γι' αυτό. Είστε πολύ δίκαιοι, σε ευχαριστώ πολύ. Α, πριν δεν ήταν δίκαιος, τώρα έγινε. 8. Πόσο? 8. 8, έχεις πάρα πολύ δίκαιο. Αυτή είναι η τελική βαθμολογία, μπορείς να κηρύσεις.